Κοίταξε, είχαν φανεί κάποια σημάδια αισιοδοξίας που θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, αλλά βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια όξυνση και από την πλευρά των ΗΠΑ με δηλώσεις που προηγήθηκαν, αλλά βλέπετε και την πλευρά της Ρωσίας και με πυραυλικά χτυπήματα μέσα σε πόλεις. Τώρα είχαμε ένα χτύπημα με υπερηχητικούς πυράβλους. Ναι, ναι. Αυτό ήταν μια επίδειξη δύναμης και ισχύως από την πλευρά της Ρωσίας. Και δείχνει ότι ενδεχομένως θα πάμε και σε κλιμάκωση, αν δεν βρεθεί. Θα πάμε και σε κλιμάκωση, μάλιστα. Και με όλο αυτό το καραβάνι της προσφυγιάς πια που είναι ανεξέλεγκτο. Υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη, πολύ μεγάλη. Βλέπουμε εικόνες οι οποίες μας σοκάρουν. Δεν περίμενε κανένας ότι στον 21ο αιώνα θα έχουμε έναν πόλεμο στο έδαφος της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι είχαν κάποια τέτοια παρόμοια θέματα όπως ήταν στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας εκεί, με τις ατομικές βόμβες. Αλλά είχαμε όλοι τελευταίους στο μυαλό μας ότι είχε περάσει αυτή η εποχή του πολέμου με τη μορφή που είχαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και όμως τώρα το ζούμε. Ξαφνικά, βέβαια. Και θεωρώ ότι εάν δεν βρεθεί λύση, θα το βλέπουμε για πολύ καιρό ακόμα. Θα ολοκληρώσει πρώτα η Ρωσία τους στόχους στο παραλιακό μέτωπο. Ναι, ναι, από κάτω νότια δηλαδή λέτε. Ναι, νομίζω ότι εκεί θα κλείσει και στη συνέχεια θα υπάρξει μια πίεση στο Κίεβο. Μάλιστα. Γιατί έχει και συμβολική σημασία το Κίεβο. Βέβαια. Κύριε Τζουμί, ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Λέω ότι αν δεν πέσει το Κίεβο, ναι, ουσιαστικά δεν μπορεί να... Δεν θα μπορεί να μιλάει για νίκη, λέτε. Για νίκη, ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις εκτιμήσεις τις στρατιωτικές, επειδή γνωρίζετε από αυτά, ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, αντιθέτως θα εντείνει την προσπάθειά του για να πέσει το Κίεβο και να πει ότι είναι ο τροπεούχος, είναι ο νικητής με ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα. Η εκτίμηση προσωπική μου είναι ότι θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί και το λύση. Λέω αυτό γιατί. Διότι υπάρχουν σημάδια, άσχετα τώρα από την κλιμάκωση που υπάρχει τώρα τις τελευταίες ώρες. Έχει φύγει το βασικό αφήγημα της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σωστά, έφυγε. Νομίζω το είπε και ο Ζελένσκι, δηλαδή πλέον λέει ότι δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Άρα δηλαδή η ουδετεροποίηση που ζητούσαν οι Ρώσοι έχει πιεστεί. Ένας από τους όρους βεβαίως. Ναι. Σε ό,τι αφορά το εδαφικό, ακόμη και για το εδαφικό, δηλαδή για τις περιοχές του Ντονμπάς και της Κρυμαίας, νομίζω ότι οι Ουκρανοί το έχουν αποδεχθεί. Άκουγα προχθές τον Ουκρανό διαπραγματευτή, τον κύριο Ποντόλιακ, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να παραδεχτούμε, λέει, ότι de facto η Ρωσία τις κατέχει αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν η Ρωσία θα τις κρατήσει με ένα καθεστώς ενδεχομένως αυτονομίας της, το Ντονμπάς και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο, αν δηλαδή θα κρατήσει όλη αυτή την εδαφική ζώνη ή θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο, αυτό το βλέπουμε μετά. Αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα παραμείνουν ρωσικά στρατεύματα μέσα στην Ουκρανία και λόγω του οικονομικού κόστους, αλλά και γιατί είναι μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί που υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος, δεν το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Ο Ζελένσκι άλλωστε είπε ότι η πολιορκία της Μαριούπολης από τη Ρωσία θα μείνει στην ιστορία των εγκλημάτων πολέμου. Ναι. Έτσι το χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Αλλά είναι, ξέρετε, βλέπω ότι ενώ έχει κάνει εκκλήσεις ο Ζελένσκι για να συναντηθούν. Η Δύση. Δεν δέχεται ο Πούτιν. Δεν δέχεται ο Πούτιν, ναι, βέβαια. Ναι, ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί μια λύση, να έχουν συμφωνήσει στα πάντα και εφόσον καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Σημαίνει ουσιαστικά ότι αποδέχεται και την παραμονή στην εξουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Να βλέπετε ότι. Δηλαδή, πώς θα αλλάξει τώρα επί του πεδίου η κατάσταση. Πώς μπορεί δηλαδή να φύγουν από μέσα οι Ρώσοι ή να καθαρέψει οικονομικά η Ρωσία. Σωστά. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Σωστά. Ή επιχειρησιακά να αναλάβουν μια αντεπίθεση οι Ουκρανοί που δεν έχουν δυνάμεις. Άρα λοιπόν ή θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία ή αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και θα βλέπουμε κάθε μέρα αυτές τις εικόνες. Βέβαια. Αλλά όλη αυτή η κρίση στην Ουκρανία και όλο αυτό που αναφέρατε και για τις κυρώσεις και για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί βλέπετε ότι πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με αυτήν την ανακατανομή ισχύως που βλέπουμε. Δηλαδή, ακούσαμε για πανεξοπλισμούς της Γερμανίας. Βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια να πει η Τουρκία στο παιχνίδι. Είναι μια πρόταση από τους Αμερικάνους να δώσουν τα S-400. Ναι.
προκειμένου να συντάξουν πάλι στο πρόγραμμα των F-35. Αυτό εκτιμάτε εσείς ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο, ή είναι στις κακέρα τη διπλωματική και τη στρατιωτική και γίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια? Είναι ανέφικτο και νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διότι καταρχήν για να δώσουν οι Τούρκοι τους πυράβλους πρέπει να έχουν την έκπληξη της Ρωσίας. Μάλιστα. Εάν κάνουν. Αυτό προβλέπει δηλαδή και το συμβόλαιο που παράγονται οι πυράβλοι. Είναι το πιστοποιητικό του τελικού χρήστη. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο όπως αντιλαμβάνεστε, κόβονται τελείως οι. Θα έχουν διαρραγή οι σχέσεις, βέβαια. Με τη Ρωσία. Βέβαια, βέβαια. Ο Ερντογάν δεν νομίζω ότι θέλει κάτι τέτοιο. Ο Ερντογάν το αντίθετο επιδιώκει. Μέσα από αυτό το ανατολικό παζάρι, ξέρετε, που έχει κατά καιρούς, να κρατάει από τη μία πλευρά Όμηρο την Δύση και από την άλλη να έχει και τη Ρωσία. Και αν είδατε και στο το σχέδιο των. Αυτό που το Financial Times. Ναι. Τα 15 σημεία. Είναι προσεγγίτρια δύναμη, δηλαδή είναι εντυπωσιακό, ας πούμε. Να βλέπεις τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βρετανία και την Τουρκία, η οποία δεν έβαλε κυρώσεις στην Ρωσία. Βέβαια. Δίνει μπαϊραχτάρ στους Ουκρανούς και να είναι εγγύτρια δύναμη. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι το ξέρει καλά η. Ο Ερντογάν θέλει να εμφανιστεί σαν τον Πατερούλη. Θυμάστε στη Ρωσία που λέγανε τον Πατερούλη. Θέλει να δείξει ότι είναι ο εγγυητής και γι' αυτό επιδιώκει και συνάντηση με τον Πούτιν και γι' αυτό έκανε αυτά που έκανε στην Ατάλεια με τη συνάντηση των δύο υπουργών των εξωτερικών. Δεν του βγήκε και πολύ αυτό. Δεν του βγήκε όμως. Παρά ναι, το γεγονός ότι διπλωματικά είναι αναβαθμισμένη η Τουρκία μέσα από αυτό και φαίνεται και η κρίση αυτή, ξέρετε, έδειξε και την πολύ μεγάλη γεωπολιτική τη σημασία που όλοι τη θέλουν. Έτσι, και το γεγονός δηλαδή αυτή η πρόταση που έγινε από τις ΗΠΑ είναι να τη φέρουν σε μια δύσκολη θέση. Για τις σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά δείχνει και πόσο μεγάλη σημασία έχει η Τουρκία για τη Δύση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και εμείς, την πλευρά τη δικιά μας, βέβαια. Η οποία μιλάγαμε για απομονωμένο Ερντογάν και ότι είναι στα σκηνιά του αγώνα. Το αντίθετο.